ελληνική οικονομία αναπτύσσεται, ωστόσο οι Έλληνες πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με πολλαπλές προκλήσεις. Ακρίβεια, ανεργία που παραμένει σε διψήφιο ποσοστό και αμοιβές που δεν καλύπτουν το υψηλό κόστος ζωής. Για να ξεπεραστεί αυτός ο φαύλος κύκλος χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, που οδηγεί επενδύσεις σε καινοτόμες ελληνικές επιχειρήσεις και όπως αποκάλυψε στο Euronews η Διευθύνουσα Σύμβουλος Αντιγόνη Λιμπεροπούλου, σχεδιάζει δύο νέα φαντ συνολικού ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ τους επόμενους μήνες. Κυρία Λιμπεροπούλου, η ελληνική οικονομία στα νούμερα φαίνεται ότι πηγαίνει καλά, ωστόσο οι Έλληνες πολίτες διαμαρτύρονται ότι δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Υπάρχει τρόπος να λυθεί αυτή η αντίφαση και αν ναι, πώς? Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Προφανώς και πρέπει όλες οι δυνάμεις να στραφούν ώστε να μπορέσουμε να γυρίσουμε λίγο αυτή την κατάσταση και να διευκολύνουμε και τη ζωή των Ελλήνων σε πρώτη φάση. Αυτό που χρειάζονται οι Έλληνες είναι ανάπτυξη, χρειάζονται καλύτερους μισθούς, χρειάζεται να έρθει μια ισορροπία, να καυθεί αυτή η ανισότητα που υπάρχει μεταξύ του μισθολογικού στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αν θέλουμε να είμαστε ίσοι, ισότιμοι, πρέπει και αυτές οι αποκλίσεις να μικρύνουν πάρα πολύ. Αυτό νομίζω ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Τώρα, νομίζω ότι υπάρχουν πολιτικές προκειμένου να μειωθεί όλος αυτός ο πληθωρισμός και η αύξηση των τιμών. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε αυτό που κάνουμε πάντα, να είμαστε ευέλικτοι και ανθεκτικοί και νομίζω ότι τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο θα βελτιωθούν. Πώς η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια? Ο δικός μας ρόλος στην ΕΑΤΕ είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να αναπτύξουμε την αγορά των επιχειρηματικών κεφαλαίων και της επιχειρηματικότητας εν γέννη. Είμαστε εκεί για να παρέχουμε τη χρηματοδότηση στα funds, τα οποία με τη σειρά τους επενδύουν σε ελληνικές επιχειρήσεις, δημιουργώντας με παράλληλες δράσεις και συμπληρωματικές ένα πλαίσιο θετικό, δημιουργικό, ευνοϊκό, που δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους, ώστε να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους, τις μικρές να τις κάνουν μεγαλύτερες και τις ακόμα μεγαλύτερες διεθνείς. Άρα είμαστε εκεί για να έχουν οι νέοι άνθρωποι, αλλά και οι μεγαλύτεροι κίνητρα, να ασχοληθούν με τις επιχειρήσεις, την επιχειρηματικότητα και να δημιουργήσουν αξία. Έχοντας πει αυτό, κάνουμε μία σειρά από πράγματα για να διευκολύνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Κάνουμε και θεσμικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο να είναι καλύτερο το νομοθετικό, το θεσμικό και να υπάρχουν κίνητρα για όσους επιχειρούν και όσους επενδύουν στην επιχειρηματικότητα. Διευκολύνουμε την πρόσβαση των Ελλήνων διαχειριστών και των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό. Κάνουμε δράσεις ώστε να φέρουμε και ευρωπαϊκά ή και ξένα χρήματα και θεσμικούς επενδυτές από το εξωτερικό στην Ελλάδα. Κάνουμε μια σειρά από πράγματα προκειμένου να καθιερώσουμε ένα πολύ θετικότερο πλαίσιο αναφοράς. Σε αυτό το τελευταίο που αναφέρατε και συγκεκριμένα είχατε δηλώσει ότι επίκυνται 2-3 νέα funds μέχρι τα μέσα του έτους, αυτού του έτους, ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Πώς πάει αυτή η προσπάθεια? Θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα? Πάει εξαιρετικά. Να πω λίγο δύο νούμερα ότι έχουμε, η ΕΑΤΕ έχει επενδύσει τα τελευταία 3 χρόνια σε 24 καινούργια funds που επενδύουν στην Ελλάδα, κατά κύριο λόγο. Έχουμε καλύψει, έχει καλυφθεί σε σημαντικό βαθμό η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων στα αρχικά στάδια. Και τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερα ποσά ώστε να κρατήσουμε και τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικότερα. Άρα λοιπόν τα growth funds είναι το επόμενο στάδιο. Έχουμε ήδη πολύ ισχυρό pipeline, όπως λέμε, δηλαδή ζήτηση και διάθεση των διαχειριστών να λειτουργήσουν μεγαλύτερα funds. Νομίζω πάρα πολύ σύντομα, σίγουρα πριν το καλοκαίρι, θα έχουμε σίγουρα 2 ή 3 growth funds να λειτουργούν. Ύψους περίπου? Θα είναι σε 200 εκατομμύρια. Ήδη κλείσαμε ένα πριν 15 μέρες στα 140 εκατομμύρια, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό μέγεθος και επενδύει σε πιο όρημες επιχειρήσεις. Και αναμένουμε άλλα 2 πολύ σύντομα να ολοκληρωθούν. Ξέρετε, η προσέλκυση των ιδιωτών επενδυτών, δηλαδή το να προσελκύσει κανείς κεφάλαια από το εξωτερικό ή το εσωτερικό για να κάνει τέτοιου είδους επενδύσεις, δεν είναι εύκολη δουλειά και γι' αυτό ο ρόλος των διαχειριστών είναι κρίσιμος. Είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί πραγματικά λειτουργεί και σαν μαγνήτης για να προσελκύσει τα χρήματα των επενδυτών, δημοσίων ή ιδιωτών, να βρει τις κατάλληλες επενδυτικές ευκαιρίες, να τις αξιοποιήσει, να τις μεγαλώσει και στο τέλος να βρει και μια κατάλληλη επιτυχημένη έξοδο ώστε να επιστρέψει
τους επενδυτές τα χρήματά τους. Η ΑΕΤΕ έχει δεσμευτεί να στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στην ελληνική όμως οικονομία λέγεται ότι είναι πάρα πολλές και ίσως αποτελούν και εμπόδιο για την ανάπτυξη. Με ποια κριτήρια επιλέγετε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που στηρίζετε? Εμείς δεν στηρίζουμε άμεσα τις επιχειρήσεις, έμεσα μέσω των επενδυτικών ταμείων. Κάθε επενδυτικό ταμείο, κάθε venture capital και private equity fund έχει τη δική του στρατηγική και το δικό του σύνολο κριτηρίων με το οποίο επιλέγει τις επιχειρήσεις. Σίγουρα η καινοτομία, η σωστή διακυβέρνηση, η εξωστρέφεια, το scalability που λέμε, δηλαδή να μπορεί να αναπτυχθεί η επιχείρηση και να εξαπλωθεί και εκτός συνόρων, είναι πολύ σημαντικά στοιχεία. Τώρα, ο μεγάλος αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι έτσι το προφίλ της ελληνικής αγοράς, ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας και κοινωνίας. Σίγουρα χρειάζονται μεγαλύτερα μεγέθη, γιατί η Ελλάδα είναι μικρή αγορά, είναι μικρή χώρα, άρα σίγουρα κάποιες επιχειρήσεις θα πρέπει να ενωθούν, να δημιουργήσουν συνέργειες για να γίνουν μεγαλύτερες και να έχουν μεγαλύτερη επίδραση. Είναι κάτι που το βλέπουμε σιγά σιγά να γίνεται και ενδεχομένως θα πρέπει να δοθούν και λίγο περισσότερα κίνητρα για να διευκολυνθεί και αυτή η διαδικασία περισσότερο. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαρά μου.